Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε λοιπόν με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ σήμερα. Λες και το είχαμε παίξει στο jackpot εμείς. Η προηγούμενη αναβολή τελικά βγήκε σε καλό. Ναι. Έτσι. Ωραία. Για μας σίγουρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και ξεκινάμε με την αθλητική επικαιρότητα, κύριε Υπουργέ. Έχει να κάνει με κόντρες, έχει να κάνει με αθλητικές αποφάσεις δικαστηρίων, έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη και τον ντέρμπι. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Είχαμε τη χθεσινοβραδινή απόφαση με την οποία επί της ουσίας τα 2/3 της τιμωρίας αποσύρθηκαν. Αρχίζουμε να ξετυλίγουμε λοιπόν το παιχνίδι. Σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη. Πέστε μας για αυτή την απόφαση. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα και την προηγούμενη εβδομάδα και σε αυτό που λέω πάντοτε. Δεν θα μπω ως οφείλω να μην μπω στην κρίση μιας δικαστικής απόφασης. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μία κατάκτηση με τα καλά της και τα κακά της. Πού είναι οι τακτικοί δικαστές? Πού είναι αυτοί οι οποίοι εξασφαλίζουν την ισονομία, την ισότητα και τέλος πάντων είναι το εχέγγυο της ευθυκρισίας. Άρα έχετε εμπιστοσύνη. Ξαναλέω, με τα καλά και τα κακά που έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Άρα έχετε εμπιστοσύνη στην τακτική αθλητική δικαιοσύνη. Οφείλω να έχω εκ του συντάγματος εμπιστοσύνη στην ελληνική τακτική δικαιοσύνη και σε κάθε περίπτωση δώσαμε μια μάχη για να μπορέσουμε να έχουμε τακτικούς δικαστές για να αποφύγουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος. Από εκεί και μετά περιμένουμε όλοι μας να δούμε το σκεπτικό της απόφασης. Αλλά καλό θα είναι, και το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι, να αποφεύγουμε τους σχολιασμούς, τους λιονταρισμούς και κυρίως τοποθετήσεις με βάση τα οπαδικά κριτήρια. Έχουμε ένα πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει μάχες για να μπορέσουμε να το αναβαθμίσουμε θεσμικά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Μην δυναμητίζουμε περαιτέρω το κλίμα και κυρίως να μην το δυναμητίζουν ακόμα και οι πολιτικές δυνάμεις που είδαμε ότι έδειξαν μια ιδιαίτερη ανοριμότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Και περιμένω να δω τώρα που αλλάζουν οι αποφάσεις, θα αλλάξουν στρατόπεδα. Θέλει ψυχραιμία, σύνεση και να μην ρίχνουμε Ελλάδα στη φωτιά. Μάλιστα, η νομοθεσία, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι είναι δεδαλώδης. Έχει αρκετά παραθυράκια, θα πω, ανοιχτά. Πώς κλείνουν σιγά σιγά αυτά τα παραθυράκια? Προφανώς συμφωνείτε μαζί μου ότι υπάρχουν... Η αλήθεια είναι ότι θέλει πολλή δουλειά το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΠΟ και της Λίγκας. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει ακόμα σαφέστερους κανόνες, θέλει πιο αυστηρούς κανόνες. Φέτος, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, είδαμε ότι έχει γίνει δουλειά στο πλαίσιο αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε και συγκρίνετε με τα προηγούμενα χρόνια το θέμα των πυρσών, σε πόσο καλύτερη κατάσταση είμαστε φέτος, τις σκληρές τιμωρίες που συζητάμε για πράγματα που στο παρελθόν δεν τιμωρούνταν καν. Αλλά όμως προφανώς θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Αν όμως φωνάζουμε άκρητα και απλά δημιουργούμε σκόνη, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Έχει πολλή δουλειά ακόμα μπροστά. Ας αφήσουμε τα όργανα να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν και ας δούμε και τι θα γίνει και μέσω αγωνιστικούς χώρους. Στο πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα κατά τα άλλα των τελευταίων 20 ετών. Υπουργέ, απόψε διεξάγεται ένα πολύ κρίσιμο ντέρμπι. Είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε πάλι τις γνωστές εικόνες από τα ελληνικά γήπεδα? Ελπίζω πως όχι και ελπίζω να έχουν πάρει όλοι το μάθημά τους από τα τελευταία συμβάντα στο ίδιο γήπεδο πριν από 15 μέρες. Θα δούμε. Έτσι κι αλλιώς το πλαίσιο είναι σαφές. Θα δούμε. Δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια. Περιμένουμε και εμείς το βράδυ να δούμε και τη συμπεριφορά του κόσμου και τη συμπεριφορά των ομάδων, αν έχουν μάθει τίποτα από αυτά που βιώσαν αυτές τις 15 μέρες. Είναι η απαγόρευση της μετακίνησης οπαδών η λύση στο πολύπαθο ποδόσφαιρο, όπως έχετε πει εσείς? Δεν είναι. Και αυτό είναι ξεκάθαρη απόψη μου και την έχω διατυπώσει από τότε που ανέλαβα. Και η αλήθεια είναι ότι πήρα πολλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της εκτόνωσης αυτού του φαινομένου και να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε σταδιακά. Μην νομίζετε ότι και οι ίδιοι φορείς του ποδοσφαίρου, οι ομάδες δηλαδή, θέλουν την οργανωμένη μετακίνηση και την παρουσία και των δύο στρατοπέδων, τέλος πάντων, καταχρηστικά τον όρο μέσα στα γήπεδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς επεξεργαζόμαστε μαζί με τη Super League ένα καινούριο πλαίσιο για του χρόνου, καινούριους κανόνες ασφαλείας. Αυτό το κάνουμε μαζί με την UEFA, ούτως ώστε να καταφέρουμε σιγά σιγά
τουλάχιστον από τα μικρότερες έδρας παιχνίδια και μετά στα μεγαλύτερες, να καταφέρουμε του χρόνου να έρθουμε σε μια κανονικότητα και ως προς αυτό. Κρατάω το σημείο που λέτε για όρους ασφαλείας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, βάζω παρένθεση, τη Θεσσαλονίκη την αγαπώ πάρα πολύ, κλείνω την παρένθεση. Σήμερα ήταν έτοιμο ένα συλλαλητήριο. Προφανώς δεν θα γίνει το συλλαλητήριο, γιατί τελικά πάρθηκε η απόφαση και θα είναι με ανοιχτές θύρες το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Συνάμα όμως, το παιχνίδι στο μπάσκετ Άρη ΠΑΟΚ αναβλήθηκε, γιατί λέει η αστυνομία δεν μπορώ να καλύψω και το ένα και το άλλο. Για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι. Γενικά όμως αυτό δείχνει μια εικόνα η οποία δεν νομίζω ότι βοηθάει τον αθλητισμό. Προφανώς δεν βοηθάει τον αθλητισμό, αλλά από την άλλη και η ελληνική αστυνομία οφείλει να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή, πιο δεδομένο είχαμε χθες το βράδυ ότι θα έχουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο ανθρώπων του ΠΑΟΚ μέσα στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Είχαμε τη διαβαλκανική των αντιεξουσιαστών και ταυτόχρονα θα είχαμε και ένα πυρήνα με 5.000 τουλάχιστον οπαδούς του Άρη που θα πήγαιναν να δουν τον ντέρμπι. Όταν μπορείς να αποφύγεις κάποια πράγματα, καλό να τα αποφεύγεις. Και πολύ ορθά και σοφά έπραξε και ο ΕΣΑΚΕ, η διοργανώτρια αρχή, και ανέβαλε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι γεγονότα βίας που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, σας θυμίζω εικόνες από χθες το βράδυ από τη Λίλ, εικόνες βίας που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, όταν μπορείς να τις προλαμβάνεις ή να παίρνεις κάποια μέτρα ώστε να τις εκτονώνεις, είναι καλό να γίνεται αυτό. Τώρα, από εκεί και μετά, σας ξαναλέω, σκοπός είναι, αφού τελειώσει αυτή η χρονιά, η επόμενη που εισάγουμε και νέες καινοτομίες και μέσα στο ποδόσφαιρο, το βίντεο σαν ρέφερ για να φύγουν σκιές και άλλα πράγματα που μπορούμε να τα αναλύσουμε αργότερα αν θέλετε. Ελπίζουμε να είναι ακόμα καλύτερα, αλλά με σκληρότερο κανονιστικό πλαίσιο και σαφέστερο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα που πρέπει να δώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπουργέ, να πάμε λίγο στο θέμα του Παναθηναϊκού. Όχι, όχι, έχω δύο-τρία πράγματα ακόμα. Έχω δύο-τρία πράγματα ακόμα να σου πω γιατί. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ως υπουργός έχετε δεχθεί πάρα πολλά τηλέφωνα από βουλευτές. Δεν έχει να κάνει αν είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή αν είναι και από άλλες πολιτικές ομάδες. Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει τηλέφωνα από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, έχετε πάρει τηλέφωνα από βουλευτές της Β' Αθήνας λόγω της ΑΕΚ, φαντάζομαι ότι έχετε πάρει τηλέφωνα από βουλευτές του Πειραιά λόγω του Ολυμπιακού. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ήδη μιλήσατε για πολιτική εμπλοκή πριν από λίγο. Τα τηλέφωνα. Προσέξτε. Πρακτικά σημαίνει ότι τα δέχεστε. Δεν μπορώ. Τα δέχομαι. Ναι, όχι, ότι χτυπάει το τηλέφωνο σας. Ο καθένας μπορεί να πάρει όποιον θέλει. Το θέμα είναι αν θα καθίσει να τον ακούσει, να ανοίξει διάλογο μαζί του. Προσέχτε. Δεν μπορώ να έχω απέτηση από οποιονδήποτε οπαδό, άμυαλο ή περισσότερο μυαλωμένο, να κάνει κάτι, να σκεφτεί κάτι, όταν το ίδιο το πολιτικό σύστημα αντιδρά με ψηφοθυρικούς τρόπους ακόμα και τώρα. Η χώρα έχει περάσει όλα αυτά που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε βιώσει όσο έχουμε βιώσει και στον ίδιο τον αθλητισμό. Εάν συνεχίζουμε να δουλεύουμε τον ίδιο μικροπολιτικό τρόπο και μικροκομματικό τρόπο, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Και ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση από τον τρόπο που αντέδρασε στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Είναι τραγικό για μια δικαστική απόφαση που έβγαλε ανεξάρτητος δικαστής να έχω δύο ερωτήσεις στη Βουλή την άλλη εβδομάδα. Όταν έχουμε ένα ελληνικό αθλητισμό ο οποίος έχει περάσει τα πάνδυνα, εγκαταστάσεις από το 2004 που πληρώνουμε ακόμα χρήματα, δικαστικές αποζημιώσεις. Τέλος πάντων, ένα αθλητισμό με πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν ασχολούμαστε με αυτό εδώ, ασχολούμαστε με μια δικαστική απόφαση. Γιατί θέλουμε να χαϊδέψουμε τα αυτιά των εκάστοτε ψηφοφόρων. Και φοβάμαι τώρα μετά και την αλλαγή στην δικαστική απόφαση. Προφανώς και σήμερα θα γίνει, φαντάζομαι, και από τον τύπο και στα social θα γίνει χαμός. Όλα αυτά είναι αστιώτες και το πολιτικό σύστημα οφείλει και αυτό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Η ανακοίνωση που διάβασαν όμως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν έφοδο στην Έτρια, λένε, μιλήσαν για την μαφία του παρακράτους που έχει επιρροή στα στελέχη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, σε ΜΜΕ, στο δικαστικό σώμα μέχρι και στην αστυνομία Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τώρα που άλλαξε η απόφαση δεν υπάρχει παρακράτους. Δεν ξέρω. Εάν μπούμε και μπούμε στο χώρο τον οπαδικό, δεν οδηγεί πουθενά. Θα λειτουργούμε με βάση το τι λένε οι οπαδοί. Ή με βάση τι αυτοί θέλουμε να χαϊδέψουμε, ή με βάση τι ψυχοθερική πολιτική θέλουμε να κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Έχουμε φέρει όργανα στον ποδόσφαιρο, έχουμε φέρει τους τακτικούς δικαστές, όπως την υπόλοιπη κοινωνία, όπως την υπόλοιπη κοινωνική ζωή, με τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα. Με βάση αυτούς τους κανόνες προχωράμε και αυτοί οι κανόνες πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από όλους. Στο μυαλό των φιλάθλων, το ποδόσφαιρο πλέον, από παλιά, όχι τώρα, είναι σαν να είναι μια κόντρα επιχειρηματιών, ενίοτε να έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ισχύει αυτό, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι στον κόσμο των φιλάθλων. Απόλυτα. Και το θέμα είναι γιατί οι φιλάθλοι να ταυτίζονται με επιχειρηματικά συμφέροντα. Εάν θέλει να το πάμε έτσι, να είναι κάνουμε μια κοινωνιολογική ανάλυση. Προφανώς υπάρχει το ποδόσφαιρο λαμβάνει μέρος στον γενικότερο οικονομικό πόλεμο που υπάρχει. Προφανώς
και πολλές φορές οι αιτιάσεις, οι κρίσεις, οι κατακρίσεις δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό αυτό καθ' αυτόν, αλλά με άλλα κομμάτια της πολιτικής. Εμείς, σαν υπεύθυνη κυβέρνηση, δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς τι θέλουμε, ούτε διαιτητές είμαστε να σφυρίζουμε, ούτε να βάλουμε τους κανόνες μέσα στο σπορ. Εμείς θέλουμε να φτιαχτούν κανόνες και δομές. Οι οποίες δομές και οι οποίοι κανόνες χρειάζονται πολλή δουλειά για να λειτουργήσουν, να λειτουργήσουν σταθερά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, αλλά το πιο σημαντικό, εγώ εμένω σε αυτό, την ύπαρξη κανόνων. Και το βάζω σε αντιδιαστολή με την ανυπαρξία που υπήρχε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γίνεται μια δουλειά, δεν πρέπει να την αφήσουμε στη μέση. Ωραία, πάμε στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ναι. Λοιπόν, υπάρχει, Υπουργέ, μια συζήτηση γύρω από το θέμα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και της επιθυμίας του κυρίου Γιαννακόπουλου για δημιουργία μιας Παναθηναϊκής πολιτείας, αν θέλετε, στον χώρο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ΆΚΑ. Ποια η θέση της κυβέρνησης? Υπάρχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Για αυτούς που δεν ξέρουν, πέστε μας δυο λέξεις για να καταλάβει και ο τηλεθεατής που δεν το ξέρει το θέμα. Σε τι είναι αυτή η πρόταση? Υπάρχει μια σκέψη για χρήση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, του ΆΚΑ, για 99 χρόνια. Και ταυτόχρονα εμπλοκή του στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ένα μεγάλο project, δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι και επιχειρηματικό, για το Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς ακούμε την πρόταση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Από εκεί και μετά όμως η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο πλάνο για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση για τον Παναθηναϊκό, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε λύση και αν ακολουθηθεί δεν θα είναι σε βάρος των συμφερόντων και του ελληνικού αθλητισμού και του Έλληνα φορολογού. Θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο, κάποιο ενίκιο? Και αν υπάρχει, ναι, και οικονομικά, νομίζω, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι νωρίς να συζητάμε για αυτά. Εκπονούμε έτσι κι αλλιώς και έχουμε αρχίσει εδώ και πολύ καιρό ένα συνολικό σχέδιο για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένας πολύ μεγάλος οικονομικός πυλώνας, όχι μόνο για την πρωτεύουσα, αλλά για το σύνολο της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε και την πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε περίπτωση σκοπός και επιδίωξή μας είναι να μπορέσουμε να λύσουμε, ξαναλέω, χωρίς επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου, χωρίς έκπτωση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, να μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχουν όλες οι μεγάλες και μικρότερες ομάδες μας. Στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ο κ. Γιαννακόπουλος, λέει ότι θα αναβιώσει τα απαξιωμένα, ερημωμένα Ολυμπιακά ακίνητα. Εδώ προφανώς αυτό ισχυρίζεται. Δεν είναι απαξιωμένα ούτε ρημωμένα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που πηγαίνει και προπονείται στις Ολυμπιακές μας εγκαταστάσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αθλητική δραστηριότητα. Το εύρος της εκπλήσης, γιατί εγώ το σύνολό του το είδα αφού ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Προφανώς όμως, επειδή όλα αυτά φτιαχτήκανε χωρίς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, χωρίς ένα συγκεκριμένο όραμα, χωρίς μια λογική αξιοποίησης, προφανώς χρειάζεται να χτίσουμε ένα πλαίσιο αξιοποίησης, ούτως ώστε αυτός ο αθλητικός πόλος να γίνει ακόμα μεγαλύτερος, αλλά να γίνει και οικονομικός πόλος, που είναι πάρα πολύ σημαντικός με βάση τα νέα δεδομένα του αθλητισμού. Υπάρχει πρόταση και από τα αδέλφια Αγγελόπουλη για το ΣΕΦ του Ολυμπιακού? Να περάσει τον Ολυμπιακό, εννοώ το ΣΕΦ. Αντίστοιχη περίπου πρόταση, υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου και του ίδιου του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Σας υπενθυμίζω ότι καταφέραμε και πήραμε πίσω από το ΤΑΙΠΕΔ τον περιβάλλοντα χώρο. Έχουμε εκπονήσει ένα μεγάλο σχέδιο και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την αξιοποίηση του όλου χώρου. Σκοπός μας, σας ξαναλέω, πάλι μια μεγάλη αθλητική, κοινωνική, αλλά και οικονομική οντότητα στο χώρο του φανερικού γηπέδου. Μάλιστα. Υπάρχει και ο νέος αθλητικός νόμος, ο οποίος έχει καθυστερήσει λίγο. Θέλετε να μας πείτε το βασικό του πλαίσιο? Ναι. Εγώ δεν θα λέγω ότι έχει καθυστερήσει. Κάνουμε μια δουλειά. Γνωρίζετε ότι λίγο πριν αναλάβω, ορισμένες μέρες πριν αναλάβω, κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο αθλητικού νόμου. Η διαβούλευση ήταν ιδιαίτερα πλούσια. Με πολλές επισημάνσεις και θετικές και αρνητικές, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, να χρησιμοποιήσουμε τη διαβούλευση και να μπορέσουμε και να περάσουμε ό,τι παραλήψεις είχαμε, ό,τι αλλαγές έπρεπε να γίνουν και ενδεχόμενα δεν είχαν προβλεφθεί, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο τις επόμενες μέρες
θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το προσχέδιο πάλι για διαβούλευση για τον αστυνομικό αθλητισμό. Οι βασικές μας αρχές είναι αυτές που διέπουν το σύνολο αυτής της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, ορθή διαχείριση και καλή διακυβέρνηση. Είναι το κομβικότερο από όλα τα σημεία. Τα οικονομικά σκάνδαλα που ταλανίσανε και τον ελληνικό αθλητισμό είναι πολύ μεγάλα και θέλουμε να εξαλείψουμε κάθε παράθυρο που υπάρχει για να ξαναγίνουν στο μέλλον. Μόνο ότι οι οικονομικές στιγμές είναι πολύ δύσκολες και τα ποσά που διακινούνται δεν είναι μεγάλα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου που πέφτει στις ελληνικές μας ομοσπονδίες, τον αθλητισμό μας, δεν πάει χαμένο. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζουμε δομές, διασφαλίζουμε δικαιώματα μειοψηφίας, διασφαλίζουμε παρουσία και των δύο φύλων και αυτό θα γίνει για πρώτη φορά, έστω και με έναν... Πώς θα διασφαλιστεί αυτό? Νομοθετικά. Νομοθετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση σε οποιοδήποτε τομέα της δημόσιας ζωής να επιτρέψουμε το φαινόμενο της μόνο φιλικής εκπροσώπησης. Αθλητισμός και οικονομία, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έρχονται και κουμπώνουν. Η οικονομία ενίοτε κολλάει με τις ιδιωτικοποιήσεις. Βάλτε το και σε εισαγωγικά, αν θέλετε. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα από τον νόμο θα προχωρήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, π.χ. να, όπως το ΆΚΑ το οποίο το δανειστήκαμε ή το ΣΕΦ, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κομμάτι που να βοηθά την οικονομία μας. Σκέλος πρώτο, σκέλος δεύτερο. Υπάρχει στο μυαλό σας ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος πάλι περνάει μέσα από τις υποδομές. Θα σας πω. Η αξιοποίηση της αθλητικής περιουσίας είναι κομβική στην πολιτική μας. Η ιδιωτικοποίηση με όρους ξεπουλήματος δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Προφανώς θα υπάρχουν συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς. Διασφαλίζοντας πάντοτε την πρόσβαση των Ελλήνων πολιτών σε αθλητικές εγκαταστάσεις και την ύπαρξη κριτηρίων για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Από εκεί και μετά, σκοπός μας είναι όσες εγκαταστάσεις είναι δυνατόν, είναι εφικτό και μπορούν με ασφάλεια να αποδίδουν στο κοινό, προφανώς να μείνουν στην κεντρική διαχείριση Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και από εκεί και μετά, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που μπορούν να έχουν και οικονομικό πρόσημο, να συζητήσουμε, ναι, σαφέστατα, μία όχι ιδιωτικοποίηση όμως. Και ειδικά με τη μορφή που έχουμε συνηθίσει της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή το ξεπούλημα όλα αυτά τα χρόνια. Μια μορφή λοιπόν συνεκμετάλλευσης, μια μορφή αξιοποίησης και περαιτέρω ενίσχυσης των αθλητικών μας εγκαταστάσεων με ιδιώτες, προφανώς είναι μέσα στη συζήτηση και προφανώς και στοιχείο της πολιτικής μας. Τώρα από εκεί και μετά. Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα τελευταία δύο χρόνια έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Υπάρχουν πολλά πράγματα βέβαια να γίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σας θυμίζω το πιο ακραίο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα προβλήματα που έχουμε εμείς που θέλουμε να τραβήξουμε αθλητικό τουρισμό. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με την Οστεοπλοϊκή Ομοσπονδία και έχουμε φτιάξει ένα διεθνές κέντρο προετοιμασίας στο Φάλιρο. Σε εγκαταστάσεις που ήταν εγκαταλειμμένες για όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας πω το εξής. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, που στην Οστεοπλοϊκή έχει πολλές διακρίσεις, που γενικά φημίζεται για τις θάλασσές της, για τους ναυτικούς της, για. Και τέλος πάντων, στην Οστεοπλοϊκή, που είναι ένα κομμάτι που μπορείς να πεις ότι μπορείς με μεγαλύτερη ευκολία να τραβήξεις τουρισμό και σε κάθε περίπτωση ο Οστεοπλοϊκός τουρισμός είναι και ενός υψηλότερου επίπεδου. Λοιπόν, για την ελληνική οστεοπλοεία, σας θυμίζω ότι μέχρι πρότινος ο μόνος νόμιμος τρόπος για να ρίξει ένα αθλητικό σκάφος στη θάλασσα ήταν με ελικόπτερο. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε, αυτές τις μάχες δίνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χώρα μια κανονική χώρα σε όλους τους τομείς και από εκεί και μετά θα καταφέρουμε και τον αθλητικό τουρισμό να σχεδιάσουμε για τα πάντα. Αλλά είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο. Η χώρα λειτουργούσε χωρίς κανόνες ή με κανόνες όπως να είναι. Προφανώς η μετάβαση την επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Προφανώς δεν έχουμε χρόνο και η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Το δεδομένο είναι ότι δουλεύουμε και σιγά σιγά και ανακτάμε τη θέση μας. Σας θυμίζω, ο ελληνικός αθλητισμός είχε τεράστιες επιτυχίες το προηγούμενο καλοκαίρι και οργανώνουμε τη ζωή μας με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα. Θα πρότεινα να πάμε τώρα λίγο στο κεντρικό πολιτικό, στο λίγο χρόνο που μας απομένει, Υπουργέ. Υπάρχει το εξής θέμα, υπάρχει το μεγάλο θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατώνται από την Τουρκία. Έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο με εκατέρωθεν δηλώσεις με την αξιωματική αντιπολίτευση να σας κατηγορεί για ανευθυνότητα και μάλιστα έναν βουλευτή της να λέει ότι εμπιστεύεται περισσότερο τον κύριο Ερντογάν. Εσείς ως νομικός, πώς βλέπετε το όλο θέμα? Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ως νομικός σε πρώτη φάση, θέλω να μιλήσω ως πολιτικός. Mm-hmm. Είναι τρομακτικό
τρομακτική ανευθυνότητα με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει το σύνολο των εθνικών ζητημάτων. Και πλέον στην αρχή ο φόβος ο μεγάλος ήταν το ακροδεξιό παραλήρημα που έχει πάθει και την ακροδεξιά μετάλλαξη που έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε στο σύνολο πλέον της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μια πλήρως ανεύθυνη στάση και προσέξτε, η διπλωματία είναι σκάκι. Η Νέα Δημοκρατία παίζει τάβλη. Λοιπόν, καλό θα είναι να μιλάνε λιγότερο και να σκέφτονται περισσότερο. Από εκεί και μετά. Η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το σκάκι από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιήσει όλους τους διπλωματικούς και στρατιωτικούς διάβλους επικοινωνίας. Έχει αρχίσει με κλιμακούμενη ένταση να κοινοποιεί το θέμα στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα, πυλώνα σταθερότητα τη περιοχή, συμμετέχει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και υπό την πίεση των διεθνών αυτών οργανισμών θα βρεθεί λύση. Δεν κάποιοι με μια στρατηγική που δεν ξέρω πού βγαίνει, δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν ποιους, αλλά πλέον θα πρέπει όλοι να καταλάβουν και την κρισιμότητα των στιγμών και ότι με την πολιτική τους πάνε να κάνουν μάγκα τον Ερντογάν. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Και εγώ θα επιμείνω όπως στο σύνολο της πολιτικής ζωής. Καλό θα είναι να συνεννοούμαστε, να μιλάμε μεταξύ μας και να μιλάμε λιγότερο. Και κυρίως να κάνουμε αντιπολίτευση όταν πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση και στους τομείς που μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Κύριε Βασιλιάδη, και κυρίως αντιπολίτευση με όρους διαφάνειας. Όχι αντιπολίτευση για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τα μικροοικονομικά συμφέροντα της οικογένειάς μας. Χρησιμοποιώ τον όρο σκάκι μέσα στη λογική του σκακιού, του παιχνιδιού αυτού. Είναι οι δηλώσεις περί ομοιρίας που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος. Ο κύριος Καμένος έκανε δηλώσεις στο γαλλικό τύπο προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το θέμα και στην γαλλική πλευρά. Έχει την... νομίζω ότι παίρνουμε ένα μέρος των δηλώσεων του και όχι το σύνολο. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής. Είναι σαφής. Οι κινήσεις είναι αυτές που πρέπει να γίνουν και οι στρατιώτες μας θα επιστρέψουν πίσω σύντομα και με ασφαλεία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Κοιτάω έτσι που έρχονται και διάφορα μηνύματα. Χθες το βράδυ, να πω την αλήθεια, κατά τις 10 σκεφτόμουν τη σημερινή μας κουβέντα και έλεγα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα και θα πούμε στην κουβέντα, προφανώς λέω θα μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη που θα μας λένε διάφορα. Λοιπόν, τώρα μας έρχονται μηνύματα στην Αθήνα και μας έρχονται από εξήδες και από Ολυμπιακούς. Απαντήστε τους, σας παρακαλώ, εσείς σε όλους. Η απάντηση είναι μία, είναι ρητή, είναι σαφής. Έχουμε τακτικούς δικαστές και τακτική δικαιοσύνη στον αθλητισμό. Ας τους εμπιστευτούμε και ας προχωρήσουμε. Δεν μπορεί χθες οι τακτικοί δικαστές να είναι καλοί, ανάλογα με την πλευρά που βλέπει ο καθένας την υπόθεση, σήμερα να είναι κακοί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Εμείς το εμπιστευόμαστε και προχωράμε βάσει αυτό. Είτε μας ικανοποιούν οι αποφάσεις, είτε δεν μας ικανοποιούν. Σας θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τη δικαιοσύνη. Και κριτική έχουμε κάνει δεκάδες φορές τις αποφάσεις. Αλλά είναι αυτό το σύστημα και η δικαιοσύνη αποτελεί το εχέγγυο για τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών και την ανάλυση των κανόνων δικαίου. Λοιπόν, δεν έχει νόημα να κάνουμε μια άλλη συζήτηση, να αρχίσω εγώ τώρα σαν δικηγόρος να μιλάω και να λέω όχι, έκανε σωστά ο δικαστής, έκανε λάθος, έπρεπε να δει λίγο αυτό, έπρεπε να δει λίγο εκείνο. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνουμε σε ένα θεσμικό όργανο αργότερα να θέλουμε να αλλάξουμε τους κανονισμούς ή σε ένα καφενείο. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Νομίζω καλύψαμε μια σειρά θεμάτων. Εμείς πάμε σε ένα